Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μόλις ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου, πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Το 86% των δικηγόρων του πρωτοδικείου Ναυπλίου ψήφισε όχι στο νέο κώδικα. Ελληνικό F-16 συνετρίβει στη Γάβδο. Αταξία ή μπάχαλο στα ταμεία εκπαίδευση του Δήμου Σπάρτης. Έρευνα για τις υψηλές τιμές στα καύσιμα. Νέο τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό νεαρού δικυκλιστή. Νίκος Γόντικας. Πάρτι εκατομμυρίων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. 72% των δικηγόρων του πρωτοδικείου Ναυπλίου προσήλθαν στην κάλπη και ψήφισαν κατά το διήμερο δημοψήφισμα για την αποδοχή ή όχι του νέου νομοσχεδίου του Κώδικα Δικονομίας. Το 86% ψήφισε όχι στο νέο νομοσχέδιο, ενώ μεγάλο ποσοστό που αγγίζει το 80% ψήφισε συνέχιση της αποδοχής διαρκείας του κλάδου. Ολοκληρώθηκε το δημοψήφισμα που αποφασίστηκε με την απόφαση της Ολομέλειας των Πρόεδρων Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος. Στο Δικηγορικό Σύλλογο Ναυπλίου, από τα 246 μέλη που ήταν εγγεγραμμένα, στο δημοψήφισμα συμμετείχαν τα 179. Υπήρχε ένα ποσοστό συμμετοχής 72%. Από αυτά, τα 154 ψήφισαν όχι, τα 20 ναι. Υπήρχαν 4 λευκά και ένα άκυρο. Από τα 154 μέλη μας που ψήφισαν όχι, τα 80 ψήφισαν υπέρ της αποχής διαρκείας και τα 58 υπέρ των στοχευμένων αποχών και των αποχών περιορισμένης διάρκειας. Από εδώ και πέρα, αύριο συνεδριάζει το απόγευμα 6 ώρα την Πέμπτη η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων και την Παρασκευή το πρωί 10 η ώρα υπάρχει επίσκεψη της Συντονιστικής και συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Αθανασίου. Και εν συνεχεία και στις 1:30 το μεσημέρι θα συνεδριάσει η Ολομέλεια για τις περαιτέρω ενέργειες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν αυτό το δημοψήφισμα πιστεύετε ότι θα πιάσει τόπο όσον αφορά την ουσία του πράγματος, δηλαδή τον κώδικα, και αν τελικά θεωρείτε ότι ο Υπουργός, ο κ. Αθανασίου, θα αποδεχτεί την άποψη των νομικών. Είναι το δημοψήφισμα διενεργείται για πρώτη φορά και διενεργείται και για πρώτη φορά μετά το 1974 δημοψήφισμα. Είναι το τελευταίο που μπορούσαμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι... Αν το αποτέλεσμα πιστεύω ότι θα είναι θετικό. Ήδη έχουν γίνει κάποια οπισθοχώρηση σε κάποια θέματα, σε κάποια άρθρα του κώδικα όπως τροποποιείται. Και θα τα συζητήσουμε. Θα συζητηθούν την Παρασκευή το πρωί. Τα αποτελέσματα θα δουν επομένως την Παρασκευή κατά πόσο το δημοψήφισμα. Μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι θα έχουμε αποτελέσματα και θα ξέρουμε πώς θα κινηθούμε από εκεί και πέρα. Σοι είναι οι δύο χειριστές του F-16 της πολεμικής αεροπορίας που κατέπεσε λόγω μηχανικής βλάβης στις 13:45 το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια βόρεια της Γάβδου. Εξαρθρώθηκε πολυμελές εγκληματικό δίκτυο, το οποίο δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια κάναβης και περαιτέρω διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου και την Αττική. Το δίκτυο αποτελούσαν τρεις ξεχωριστές εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δρούσαν στη Μεσσηνία, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία, Αττική, καθώς και σε άλλες περιοχές επικράτειας. Οι εγκληματικές οργανώσεις, όπως προέκυψε, συνδέονται μεταξύ τους με τη μέθοδο των συγκοινωνούντων δοχείων. Σε ευρείας κλίμακας ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλίας και στο Ζεφύρι Αττικής συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα, από τα οποία τα 19 είναι μέλη των οργανώσεων. 136 άτομα περιλαμβάνει ακόμη η κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, στα οποία αποδίδονται κατηγορίες κυρίως για παραβάσεις νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Διενεργήθηκε μεγάλος αριθμός ερευνών με τη συνδρομή δικαστικών λειτουργών σε σπίτια, αποθήκες, οχήματα και υπαίθριους και λοιπούς χώρους. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες ναρκωτικών, κάναβης και ηρωίνης, ναρκωτικά δισκεία, λαθρέος καπνός, 6 οχήματα, 60 κινητά τηλέφωνα, 5 ζυγαριές ακριβίας, κυνηγητικά όπλα, χρυσές λίρες και πάνω από 45.000 ευρώ σε μετρητά.
Τέτοιες ειδήσεις δικαιώνουν, κυρίες και κύριοι, ίσως όσους κατηγορούν την αυτοδιοίκηση για διαφάνεια και κακοδιαχείριση. Ο λόγος για την Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Σπάρτης, όπου για ολόκληρα τα έτη 2012-2013 δεν υπάρχουν στοιχεία και παραστατικά εσόδων-εξόδων. Υπάρχει μια δαπάνη της Σχολικής Επιτροπής στην Τράπεζα Πειραιώς, 150 ευρώ, για να μας δώσει παραστατικά τραπέζες που αφορούν τη χρήση της Σχολικής Επιτροπής για το έτος 2012 και 2013. Αυτά αφορούσαν τα παραστατικά της τραπέζης, σας είπα, για το 2012-2013, τα οποία ζήτησε ο κύριος Κανακάκος, που ήταν τότε πρόεδρος, για αυτά τα έτη. Αυτά ζητηθήκαν από τον κύριο Κανακάκο, εντάξει, για προφανώς μπορεί να μας εξηγήσει. Ναι, βεβαίως. Οι προηγούμενοι γραμματές, και εκείνοι όλοι οι συγγραφείς, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον Δημόδο, και το ξέρατε κι εσείς οι περισσότεροι, που συμμετείχαμε τότε στο Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας, ήταν μια γυναίκα η οποία είχε πρόβλημα υγείας. Πότε ερχόταν, πότε δεν ερχόταν. Στο τέλος είχαμε απαγορεύσει να παίρνει και άδειες. Πήγαινε στην Αθήνα, πήγαινε στην νοσοκομεία, έπαιρνε από τα νοσοκομεία των Αθηνών άδεια και έφευγε. Κάποια στιγμή μας έλεγε ότι είναι όλα εντάξει. Εγώ μέχρι τον Νοέμβριο του 2013 της είχα πει ότι πρέπει να παραδώσει όλα τα παραστατικά και όλα τα αυτά. Και μου είπε να υπάρχουν στη διάθεσή σας. Της έστειλα το κλητήρα του Δήμου να έρθει να παραδώσει. Δεν ήρθε ποτέ. Τον έστειλα γύρω στις 10 φορές στο σπίτι της, κρυβόταν. Στο τέλος αναγκάστηκα βεβαίως και άλλα τα μέτρα μου δικαστικώς. Υπάρχουν όμως, δεν είχαμε ποτέ τη δυνατότητα να μπορέσουμε να τα φέρουμε σε μια τάξη. Γι' αυτό και το λόγο, επειδή τώρα βιαζόμαστε να κάνουμε και τους απολογισμούς για να δούμε τι ακριβώς ζητάμε, πήγαμε στην τράπεζα, έχουμε ήδη τους απολογισμούς των σχολείων, στα χέρια μας έχουμε τώρα και αυτά από τις τράπεζες, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε μια τάξη και να δούμε αν θα μπορέσουμε τελικά να... Για εκεί που υπάρχει αταξινόμητο αρχείο, το οποίο δεν παρέλαβα εγώ, γιατί πώς να παραλάβω ένα τέτοιο αρχείο όταν αταξινόμητο, έτσι, βρίσκεται στο αρχείο της Σχολικής Επιτροπής που δεν ξέρω εγώ τι περιέχει μέσα. Τώρα, αν είναι όλα τα παραστατικά ή δεν είναι, αυτό δεν το ξέρω. Ως εκ τούτου, εγώ δεν το παρέλαβα. Να κάνω μια ερώτηση. Εφόσον βλέπατε όμως ότι αυτό που λέτε, ότι ο υπάλληλος δεν λειτουργούσε. Ωραία, δεν συνέβη ένα χρόνο, συνέβη επί και το επόμενο λεπτό. Γιατί δεν κάνατε, και νομίζω ότι ζητούσε βοήθεια, γιατί ήμουν σε μια συνάντηση που μας είχατε καλέσει. Δεν υπήρχε. Είχε αδυναμία. Αυτή την ώρα, να ξέρετε. Είχε αδυναμία η συγκεκριμένη είχε αδυναμία. Όμως δεν ξέρατε ότι θα βρεθείτε εσείς πρώτα σε αυτή τη θέση όπου το είδατε τη μία χρονιά. Την επόμενη είναι σειρά ετών. Και η συγκεκριμένη ήμουν σε συνάντηση με όλους τους διευθυντές και εγώ μαζί τότε σαν προϊσταμένη και το είπε ότι εγώ δεν προλαβαίνω. Εσένα μου έλεγε ότι όλα καλά. Εγώ δεν πρόκειται να σα αφήσω και εγώ δεν πρόκειται. Ότι δεν αυτό προλαβαίνω. Αυτό μου έλεγε. Είχα και μάρτυρες. Ότι όταν θα πάμε να συντάξουμε εμείς τον οικονομικό απολογισμό του 2014, είναι σίγουρο ότι θα είναι υποαμφισβήτηση αν και έχουμε όλα τα στοιχεία. Γιατί από χρονιά σε χρονιά, δηλαδή το 2011, το 2012 και το 2013, δεν μεταφερόταν υπόλοιπο ίσως κελισμένο, δηλαδή το οποίο προερχόταν από τον απολογισμό. Το νομικό πρόσωπο, ξέραμε ότι μέχρι τέλος Φλεβάρι θα πρέπει να έχει πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο και από εκεί και μετά να πάει στο Διοικητικό Συνέδριο. Όταν περνάει λοιπόν ένας ολόκληρος χρόνος, ένας δεύτερος χρόνος και δεν πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν πάει στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και δεν ενδιαφέρεται κανένας, εγώ με συγχωρείς πολύ, αλλά δεν θα συνενέσω σε αυτό. Ποιος θα πληρώσει τα 150 ευρώ, δεν ξέρω. Το Δημοτικό Συμβούλιο το προηγούμενο έπρεπε να έχει ενδιαφερθεί, η Σχολική Επιτροπή έπρεπε να έχει ενδιαφερθεί, να έχει κατατεθεί ο απολογισμός και να έχουν τελειώσει. Και αυτά να είναι σε μια σειρά. Δεν μπορεί να ερχόμαστε τώρα 3 χρόνια μετά και να λέμε να πάρουμε τα παραστατικά από εκεί και από εδώ. Εγώ δεν συμφωνώ. Πολύ σωστά είπατε. Εγώ απορώ και εξίσταμε. Μετά από 3 χρόνια κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί, τουλάχιστον για ευσυνείδητους λόγους, να ζητήσει ή να συζητήσει, αν το θέλετε, μετά από 3 χρόνια, γιατί την πρώτη χρονιά δεν ήξερες, τη δεύτερη δεν κατάλαβες, την τρίτη μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει. Μπορώ να πω ότι τα γράφει στον παλαιότερο των υποδημάτων. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε και να είναι τόσο εμπλεκόμενοι. Αφήνω τον κύριο Κανακάκο για πολλούς και διάφορους λόγους. Κανένας άλλος δεν πήρε χαμπάρι τι γίνεται σε αυτή την πόλη. Δηλαδή, κανένας δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι υπάρχει ένας νόμος, έστω για ευτυχία
να καλεστούν μετά από δύο χρόνια να πούνε, κύριοι, πρέπει να εφαρμόσουμε λίγο το νόμο για να προστατεύσουμε κάποιες οικογένειες και υπολείψεις. Μπορείτε να μου πείτε για ποιο ποσό μιλάμε, που είναι άκλειστο. Γιατί εγώ θα σας καλέσω τώρα σαν επιτροπή να μου δώσετε τη μεταβατική περίοδο του 13 προς 14 για να μπορέσω να το στείλω παραπέρα. Εσείς θα είναι υπό αμφισβήτηση. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος τότε. Τι πρέπει να γίνει. Εύχομαι και γι' αυτό περιμένουμε τώρα αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι, εύχομαι και το λέω και περιμένουμε, 3 μήνες να κλείσει αυτό το θέμα. Προκαταρκτική έρευνα για τις υψηλές τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα παρά την πτώση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Ηλίας Αγοραίος. Την έρευνα που αφορά στο ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της εσχροκέρδειας ή άλλων πλημελημάτων αναφορικά με τις τιμές των πετρελαιοειδών θα διενεργήσει ο εισαγγελέας Δημήτριος Βαζής. Από τις αρχές του καλοκαιριού, όταν ξεκίνησε μεγάλη πτώση των τιμών του αργού, η λιανική τιμή της βενζίνης στη χώρα μας υποχώρησε γύρω στα 20% το τελευταίο εξάμηνο. Παρά την υποχώρηση, η αμόλυβδη στην Ελλάδα είναι η τέταρτη ακριβότερη στην Ευρωζώνη και η 8η πιο ακριβή στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των τελευταίων στοιχείων της Κομισιόν. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Bloomberg, οι Έλληνες βρίσκονται στη δεύτερη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην πέμπτη θέση ανάμεσα στις 61 χώρες όσον αφορά το ποσοστό του εισοδήματός τους που δαπανούν για βενζίνη. Η υψηλότατη φόρη στην Ελλάδα είναι η βασική αιτία γι' αυτό, καθώς αντιπροσωπεύουν το 63,47% της τελικής τιμής, όπως δείχνουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όμως και στις προφόρων τιμές η Ελλάδα δεν είναι ευθυνή. Βρίσκεται μάλιστα πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που δείχνει τα χαμηλά αντανακλαστικά της εγχώριας αγοράς στην πτώση των διεθνών τιμών, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει όταν οι τιμές ανεβαίνουν. Τότε το όλο σύστημα ανταποκρίνεται ταχύτατα και αυξάνει αμέσως τις τιμές. Δείτε σε λίγο. Τρίπολη. Συνέντευξη τύπου του Γιάννη Σμυρνιώτη για το χώρο αποθήκευσης απορριμμάτων. Προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγορία ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ημερίδα για τα απόβλητα στην Κόρινθο. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι μπροστά από το κολυμπητήριο Ναυπλή, όταν γιο ταχύ αυτοκίνητο που έβγαινε από το πάρκινγκ της παραλιακής συγκρούστηκε με μηχανή με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού δικυκλιστή. Οι διερχόμενοι προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία μέχρι να φτάσει στο ασθενοφόρο και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Ναυπλή. Βγαίνει τροχαίο, ναι. Βγήκε ο κύριος από χωρίς να κοιτάξει, το μηχανάκι πήγαινε κανονικά και του την έδωσε. Από πού βγήκε, από το πάρκι? Ναι, το πάρκι, χωρίς να κοιτάξει, στα ίσα. Ήσασταν εδώ παρόν, εσείς? Ερχόμουν, ό,τι ερχόμουν. Ναι. Ήταν σφοδρή η σύγκρουση? Ναι, αφού χτύπησε πολύ το παιδί. Και άργησε και λίγο το ασθενοφόρο. Ναι, μισή ώρα. Και μισή ώρα έχει κάνει. Έχουν αρθεί, λέω, δεν ξέρω πού είναι, Στάργο, στο Μέρμπακα. Μισή ώρα έκανε. Εδώ γίνονται συχνά τροχιά, ε. Αφού είναι ο δρόμος του. Εύχομαι περαστικά να είναι, το παιδί είναι καλά, χτύπησε βέβαια στο κεφάλι, ναι. Γιατί μίλαγε το παιδί, γιατί του κάναμε μαλάξεις, ναι. Για να μπορεί να έχει τις αισθήσεις του. Του δώσατε τις πρώτες βοήθειες. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, ό,τι μπορέσαμε κάναμε. Ήσασταν αυτό από τις μάρτυρες? Όχι, όχι, δεν ήμουν, ήρθα την ώρα που έγινε το, ναι. Πριν γίνει το τροχαίο. Ναι. Όσο μπορούσα βοήθησα εκεί πέρα, αλλά... Εδώ συχνά γίνονται σε αυτό το σημείο. Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Φταίμε εμείς, γιατί οι οδηγοί περισσότεροι, οι οποίοι βγαίνουμε χωρίς να προσέξουμε. Έτσι είναι και αυτό σήμερα. Βγήκε. Από πού ερχόταν το παιδί? Από τον Ναύπλιο? Ερχόταν, όχι, ερχόταν από κάτω, ναι, πήγαινε μέσα. Και το αμάξι βγήκε. Από το πάρκινγκ βγήκε το. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, θα πω ψέματα. Ήθελε να στρέψει, δεν ξέρω. Για το θέμα της πληρωμής τεχνικού συμβούλου με το ποσό των 24.000 ευρώ για το έργο της Μαρίνας στο Ναύπλιο, μίλησε σε συνέντευξή του επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Νίκος Γόντικας, κάνοντας λόγο για πάρτι εκατομμυρίων στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
Τα σοβαρά προβλήματα προκύψαν στην Οικονομική Επιτροπή. Πρώτο θέμα ήταν να προσλάβει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και να πληρώσει με 24.000 ευρώ τεχνικό σύμβουλο για την ιδιωτικοποίηση της Μαρίνας στον Άπλιο, ένα έργο μεσδίτ, δηλαδή να πληρώσει ο λαός μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό και από το Δήμο 9 εκατομμύρια ευρώ, για να έρθει ο καπιταλιστής που θα αναλάβει τα ΣΔΙΤ, το συγκεκριμένο ΣΔΙΤ, να εισπράττει, να κερδοφορεί με εγγυημένη κερδοφορία, όπως παράδειγμα γίνεται με τα σκουπιδιά σήμερα. Αφού λοιπόν ο τεχνικός σύμβουλος για τη διαχείριση των απορριμμάτων που είχε προσλάβει η Περιφέρεια πριν από 3 χρόνια ολοκλήρωσε τη δουλειά και παρέδωσε τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Τέρνα, πήρε σαν βραβείο, σαν επιβράβευση, τη μελέτη αποκατάστασης των χαδά στην Πελοπόννησο 1 εκατομμύριο ευρώ. Για τη μελέτη μόνο 1 εκατομμύριο ευρώ. Αφού από ό,τι φαίνεται έχει τελειώσει η μελέτη, θα έρθει πιστεύω σύντομα στην Οικονομική Επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο μαζί με την προκήρυξη άλλου μεγάλου έργου 23 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των χαδά στην Πελοπόννησο. Ανοίγω παρένθεση. Δεν θα είναι οι δύο μεγαλύτεροι χαδά που έχουν τα πιο πολλά προβλήματα, της Τρίπολης στο Πλάτωμα και της Σπάρτης στην Αφισού. Αφού λοιπόν ολοκλήρωσε αυτό το έργο ο κύριος τεχνικός σύμβουλος, του δώσανε την τεχνική υποστήριξη με 24 χιλιάρικα της ιδιωτικοποίησης του έργου ΣΔΙΤ στη Μαρίνα στον Ναύπλιο. Καταλαβαίνει ο καθένας σε τέτοιες περιόδους που βογκάνε τα εργατικά λαϊκά στρώματα το τι πάρτι γίνεται με εκατομμύρια, με χιλιάδες ευρώ, με εκατομμύρια ευρώ. Για το χώρο που θέλει η Δημοτική Αρχή να χρησιμοποιήσει για την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων μεταξύ Βαλτετσίου και Δόριζας, θέση Μεγαβούνη, παραχώρησε συνέντευξη τύπου ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Γιάννης Μυρνιώτης, ενώ εξέφρασε και το φόβο ότι θα περάσουμε τις γιορτές με σκουπίδια ξανά στους δρόμους, μιας και σε 10 ημέρες λήγει η σύμβαση για τη μεταφορά του στην Αθήνα. Ήρθε πρώτα απ' όλα εκτός ημερήσιας διάταξης ένα θέμα για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόνωση του προϋπολογισμού προκειμένου να εκπονηθεί μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα προσωρινής μεταβατικής λύσης διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Τρίπολης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το συγκεκριμένο θέμα αφορά μια σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης στην περιοχή Μεγαβούνη της τοπικής κοινότητας Βαρδετσιού. Το είχαμε πει και στην προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε δει την πράξη καρακτηρισμού του δοσαυτίου, προκειμένου εκεί να γίνει αυτό που ονομάζει προσωρινή μεταβατική διαχείριση απορριμμάτων του Δήμου της Τρίπολης, λέγοντας ότι εκεί θα γίνει διαλογή, ένα κδάι δηλαδή, κουμποστοποίηση και δεματοποίηση του υπολείμματος. Ουσιαστικά δεν πρόκειται δηλαδή για μια ολοκληρωμένη λύση. Θέλω να επισημάνω κάποια πράγματα. Μετά τον Άγιο Κωνσταντίνο, θα θυμάστε, που θα έκανε μεταφόρτωση. Τη συνέχεια στο Τουρκοδέντρη, που υπήρξε και μια δικαστική διαμάχη με κατοίκους, που κατέληξε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι μη υλοποιήσιμο, με ενδιάμεσο σταθμό ένα πράσινο σημείο στην Κορινθία, το οποίο δεν μάθαμε ποτέ αν χρησιμοποιηθεί και τι είναι. Ανεβαίνουμε πλέον στα 1100 μέτρα υψόμετρο πίσω από τις ανεμογεννήτριες, προκειμένου να κάνουμε τι. Σε ένα χώρο που βασικά δεν ξέρουμε αν με το χαρακτηρισμό που υπάρχει μπορεί να γίνει διαχείριση. Και συνεχίζω να επιμένω ότι αυτό θα πάρει κάποιο σημαντικό χρόνο. Να λέμε ότι πάμε και δίνουμε 17.500-18.000 να κάνει μια περιβαλλοντική μελέτη. Και βέβαια, σε αυτό το θέμα σήμερα ο κ. Κακλαμάνος δεν ανέφερε καν το χώρο και είπε θα κάνουμε μία μελέτη την οποία μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε και για άλλο χώρο. Τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα τουλάχιστον να λέγονται. Πριν παραδώσουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον ενημέρωσα ότι στον Άγιο Κωνσταντίνο, όπως είχαμε συμφωνήσει όλες τις παρατάξεις και το χώρο αυτό το μας τον υπέδειξε η Περιφέρεια, γιατί υπόθηκε προχθές ότι και την περιοχή Μεγαβούνη την υπέδειξε η Περιφέρεια, προχωρήσαμε σε μια προγραμματική σύμβαση με τα ΤΕΗ Κρήτης, προκειμένου να διαχειριστούμε ένα σημαντικό μέρος των απορριμμάτων της πόλης. Δυστυχώς, με απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου, την οποία την έχω αφήσει τον κύριο Δήμαρχο, αυτό δεν επιτρέπεται, γιατί απλούστατα οι Δήμοι δεν έχουν νομική δυνατότητα πέρα από την
παράδοση των απορριμμάτων στο σταθμό μεταφόρτωσης. Ούτε μεταφόρτωση, ούτε διαχείριση. Συνεπώς, αντί να πετάμε λεφτά δεξιά και αριστερά σε λύσεις εμβαλωματικές και λύσεις που τελικά είναι μάλλον στο μυαλό του κυρίου Παβή, καλό είναι πρώτα να ξεκαθαρίσει αν πρόκειται η πολιτεία να δώσει νομοθετική ρύθμιση έστω για τη μεταβατική διαχείριση να την κάνουν οι Δήμοι και να επιδιώξει την εκχώρηση αυτής της μεταβατικής διαχείρισης. Κάθε άλλο είναι ουσιαστικά τρόπος και δημόσιο χρήμα να σπαταλάτε και να μην πετυχαίνουμε κάτι ουσιαστικό. Για θέματα που απασχόλησαν την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, μίλησε σε συνέντευξη τύπου επικεφαλής της παράταξης Τρίπολη αύριο, Κώστας Διούμης. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο χώρο που θέλει η Δημοτική Αρχή να χρησιμοποιήσει για την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων μεταξύ Βαλτετσίου και Δόριζας και την απόφαση να αφαιρέσει τα κολονάκια από κεντρικούς δρόμους της πόλης για το κόστος των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και για το θέμα αποκατάστασης της κομματερίας του πλατώματος. Ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε επ' ευκαιρίας ενός θέματος εκτός ημερησίας για μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ένα χώρο, σε μια έκταση που υπάρχει στην περιοχή του χωριού Βαλτετσίου, που εκεί πρόκειται, σύμφωνα με αυτά που είπε στη συνεδρία που θέσε ο κ. Δήμαρχος, να δημιουργηθεί μια μονάδα προσωρινής μεταβατικής, όπως ονόμασε, διαχείρισης απορριμμάτων. Προχθές στο Συμβούλιο είχαμε σαν θέμα την ανάθεση, ήταν νομίζω 17.000 ευρώ για να γίνει μελέτη έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εμείς ψηφίσαμε γιατί θέλουμε να προχωρήσει το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αυτό που είπαμε στο Συμβούλιο προχθές ήταν ότι έχουμε ζητήσει επανειλημμένως, το έχουμε ζητήσει εδώ και 2 μήνες περίπου, να γίνει μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποκλειστικά και μόνο με θέμα το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Όπως υπόθηκε εκεί και όπως γνωρίζουμε, η μεταφορά που γίνεται στην Αθήνα τελειώνει σε λίγες μέρες. Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι τελειώνει περίπου σε 10 μέρες. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια εναλλακτική λύση το τι θα κάνουμε μετά από τις 10 μέρες όταν σταματήσει η μεταφορά των απορριμμάτων στην Αθήνα. Ανέφερε και ότι κάνει μια συζήτηση με τον ΕΣΝΑ, με το όργανο αυτό της Αθήνας που διαχειρίζεται τη φυγή. Μήπως μπορέσουμε και μεταφέρουμε και άλλες ποσότητες, μας δώσουν μια επιπλέον σύμβαση για να μεταφέρουμε επιπλέον ποσότητες στην φυλή. Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν η αφαίρεση των αυτών των σακολουνάκια που υπάρχουν στις δύο οδούς, στη Γεωργίου Α και στην Εθνομαρτύρων. Εκεί ελήφθη μια απόφαση από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου να αφαιρεθούν αυτά τα κολονάκια. Η δική μου θέση ήταν ότι τα κολονάκια, και αυτό νομίζω το γνωρίζει ο κάθε καλόπιστος πολίτης, αυτά τα 2-3 χρόνια που υπήρχαν, διευκόλυναν σημαντικά την κυκλοφορία στους δύο αυτούς δρόμους. Στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, εμείς τις ψηφίσαμε με μια ένσταση για ένα συγκεκριμένο κονδύλι που ήταν 17.000 ευρώ, όπου είπαμε δεν ψηφίζουμε αυτό το κονδύλι, μάλλον είπαμε παρόν σε αυτό το κονδύλι. Όχι για κανένα λόγο, απλά γιατί δεν μπόρεσε να μας εξηγήσει ούτε ο κύριος Αντιδήμαρχος ούτε ο κύριος Δήμαρχος τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το κονδύλι. Και επειδή δεν ξέραμε τι ακριβώς περιλαμβάνει, δεν ψηφίσαμε το συγκεκριμένο κονδύλι. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να πω ότι τα χρήματα που ξοδεύουμε φέτος για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις είναι περίπου ίδια με αυτά που είχαν ξοδευτεί πέρυσι. Είναι πολλά τα χρήματα, 80-90.000 να ξοδεύουμε για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Εντάξει, πρέπει να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις γιατί πρέπει και τα παιδιά και οι μεγάλοι να χαρούν τις μέρες των γιορτών. Αλλά τη σημερινή εποχή να ξοδεύονται τόσα πολλά χρήματα που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, είναι ας πούμε κατά κάποιο τρόπο πρόκληση. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να τονίσει και προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπήκε σαν εκτός ημερησίας θέμα. Και πια πάθηκε μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλες οι παρατάξεις συμφώνησαν σε αυτό, είναι το θέμα της αποκατάστασης του χαρτάτου πλατώματος. Ενώ υπάρχει μια υποχρέωση και έχει δεσμευτεί αρκετές φορές η περιφέρεια ότι θα γίνει η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, βλέπουμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση. Έχει προγραμματιστεί να αποκατασταθούν κάποιες άλλες πολύ μικρότερες χωματερές και όχι αυτή η χωματερή. Εμείς ζητήσαμε από την περιφέρεια να μας πούν σε ποιο ακριβώ στάδιο βρίσκεται, αν γίνεται κάποια μελέτη για την αποκατάσταση, δεν γίνεται, αν υπάρχουν τα χρήματα να γίνει και εν πάση περιπτώσει να προχωρήσει αυτό το θέμα, γιατί είναι μια υποχρέωση και απέναντι, όπως γνωρίζετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Την προσφυγή στη Λαϊκή Τιμιγορία ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη του περιοδεύουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, αναλύοντας το πρόγραμμα του κόμματος και τη στάση του απέναντι στη σημερινή πολιτική κατάσταση της χώρας. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας θα μιλήσει την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Άρκους. Την ίδια στιγμή που η στριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας υποφέρει από το σύνολο της μνημονιακής πολιτικής και την εφαρμογή νέων μέτρων, αλλά και την απειλή εφαρμογή ενός νέου σκληρότερου αντικοινωνικού πακέτου λιτότητας στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, η κυβέρνηση απομονωμένη γατζώνεται στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δένεται ακόμα περισσότερο στο πολιτικό άρμα της Μέρκελ, αρνείται να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στην Ευρώπη και επιχειρεί ματέως να παραπλανήσει επικοινωνιακά την κοινωνία, αγωνιώντας για λίγο ακόμα χρόνο κυβερνητικής εξουσίας. Ενώ η συντεταγμένη και ομαλή προσφυγή στη Λαϊκή Τιμιγορία θα μπορούσε να δώσει δημοκρατική διέξοδο, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου προτίμησε την παράταση της έντασης και την συνεχιζόμενη κινδυνολογία. Στον αντίποδο όλων αυτών, ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνει πίσω τους σχεδιασμούς ψευδούς πόλωσης που επιχειρεί η κυβέρνηση, βάζει μπροστά τα πραγματικά κοινωνικά προβλήματα, την πραγματική ανάγκη πολιτικής ανατροπής και αλλαγής πολιτικής με βάση το πρόγραμμά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνει, θα ενισχύσει τα ριζοσπαστικά του χαρακτηριστικά στην πολιτική, προγραμματική και κινηματική του παρέμβαση. Θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις στη δημιουργία ρεύματος ανατροπής από τα κάτω και στην ανάπτυξη ενός ισχυρού μαζικού κινήματος με αντινεοφιλελεύθερο αντιμνημονιακό προσανατολισμό. Το ζητούμενο σήμερα είναι να διαμορφωθούν οι συνθήκες ώστε ο ίδιος ο λαός να αποφασίσει για την πορεία της χώρας. Εκλογές το συντομότερο δυνατό, που θα αναδείξουν κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και των κοινωνικών και πολιτικών συμμάχων του. Η ανάδειξη μιας κυβέρνησης αριστεράς, η υλοποίηση του προγράμματός της, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, αλλά μια πορεία αγώνων, συγκρούσεων με μεγάλα καπιταλιστικά συμφέροντα και με επιλογές της ευρωπαϊκής ελίτ. Μια διαρκή προσπάθεια αναδιάταξης των συσχετισμών σε όφελος των δυνάμεων της εργασίας. Ο λαός με την ψήφο του πρέπει να επιδιώξει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε με μεγαλύτερη ευχέρεια να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Στις παρούσες συνθήκες αυτό είναι απολύτως εφικτό. Οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ σε συνδυασμό με τα αλλεπάλληλα κυβερνητικά φιάσκα θρημάτισαν όση ελάχιστη αξιοπιστία και κοινωνική επιρροή είχε απομείνει στη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Έτσι, η πανικόβλητη από τις εν λόγω εξελίξεις η κυβέρνηση δεν διστάζει να καταφύγει πλέον στο τελευταίο όπλο που της απέμεινε. Τη στρατηγική της έντασης και της κινδυνολογίας με στόχο την τρομοκράτηση των πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να παρακολουθήσει το κατήφορο της κυβέρνησης στην ένταση και την κινδυνολογία. Αντίθετα, εμένει στη δική του πολιτική πρακτική, που επικεντρώνεται στα οξύτατα προβλήματα των πολιτών, στη δημόσια παρουσίαση και διαβούλευση της εναλλακτικής κυβερνητικής πολιτικής του και στη δημιουργία των απαραίτητων συμμαχιών για τη μεγάλη δημοκρατική αλλαγή που έχει ανάγκη η Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει ότι αντί για την παράταση της έντασης και της κινδυνολογίας, αντί για την αποσταθεροποίηση με την ημονόμευση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώτου κόμματος σήμερα, χρειάζεται προσφυγή συντεταγμένα και ομαλά στη Λαϊκή Ετοιμιγορία, ώστε ο ελληνικός λαός να αποφασίσει για το μέλλον του. Η οργάνωση Μελών Άργους Μυκηνών του ΣΥΡΙΖΑ σας προσκαλεί την Παρασκευή 5-12 και ώρα 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο του Άργους σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, οι δεσμεύσεις μας στην κοινωνία, με ομιλητή τον Θοδωρή Δρίτσα. Η μερίδα για τα απόβλητα πραγματοποιήθηκε στην Κορινθία από την Ηρακλή ΑΕ με ομιλητές τον Δημήτρη Ραψωματιώτη και τον υπεύθυνο σχεδιασμού κομποστοποίησης Ανδρέα Μιχαλόπουλο. Ο πυλώνας είναι η δημιουργία και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων. Τι ακριβώς είναι αυτό, δηλαδή ποιες είναι εκείνες οι παράμετροι που κάνουν ένα σχέδιο διαχείρισης ολοκληρωμένο? Καταρχήν, πρέπει να είναι περιβαλλοντικά ορθό σε ό,τι αφορά σε ολόκληρη την παθμίδα της διαχείρισης, δηλαδή από τη συλλογή, τη μεταφορά και την επεξεργασία. Και όλες τις τεχνολογίες που συνοδεύουν κάθε βαθμίδα. Επίσης, πρέπει να είναι σύμφωνο με τη στρατηγική, με την ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων, η οποία είναι γνωστή πυραμίδα, ξεκινάμε με την πρόληψη, κυρίως όμως σε βιώσιμες λύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή τεχνολογικά, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Και κατ' επέκταση στη βάση της πυραμίδας αυτής είναι η ενεργειακή ανάκτηση και επίσης η διάθεση. Επίσης πρέπει να είναι θεσμικά εναρμονισμένο με τους στόχους εκτροπής από τους ΧΙΤΑ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις πυλώνες στην νομοθεσία.
Ο πρώτος, ο παλαιότερος εξ αυτών, είχε να κάνει με τα απόπειτα συσκευασιών. Θεσπίσαμε λοιπόν προσωπικοποιημένους στόχους για το χαρτί, το γυαλί, το πλαστικό κτλ. Έθεσα έναν προβληματισμό και εξέφρασα μία απορία πώς θα πιστεί ο πολίτης να συμμετέχει σε μία τέτοια διαδικασία. Και έφερα το παράδειγμα μιας νοικοκυράς που γυρνάει το μεσημέρι από τη δουλειά, θέλει να μαγειρέψει, θέλει να βάλει τα παιδιά να διαβάσει γιατί ο σύζυγος έχει άλλες δουλειές και είναι πολύ άσχολος δήμαρχος για παράδειγμα, και τη βάζουμε σε μια διαδικασία για να κάνει όλη αυτή τη διαλογή στην πηγή που δεν ήξερα μέχρι τώρα, τον καφέ κάδο, τον πράσινο κάδο, τον μπλε κάδο, τα πηγαδάκια. Λοιπόν, είναι μια πρόσθετη διαδικασία που θα χρειαστεί χρόνο και δεν ξέρουμε, αυτή είναι η απορία μου, πώς θα πείσουμε αυτή την οικοκυρά να μπει σε μια τέτοια διαδικασία που στη στιγμή δεν έχει άμεσο όφελος. Δηλαδή πρέπει να θέσουμε στο τραπέζι και αυτό το θέμα. Πόσο πολίτης θα συμμετέχει και θα έχει και άμεσο όφελος. Δηλαδή θα μπούμε σε μια διαδικασία να λέμε ότι ερχόμαστε, ζυγίζουμε τα σκουπίδια, τι έχεις ανακυκλώσιμα, τι έχεις βιοαποδομήσιμα για κομπόστ και λέμε ότι θα έχεις μια έκπτωση από τα δημοτικά τέλη που δεν προβλέπεται, άρα πρέπει να βρούμε ένα θεσμικό πλαίσιο τέτοιο για να του δώσουμε και κίνητρα οικονομικά, γιατί τα περιβαλλοντικά δεν είναι άμεσο οικονομικό. Ότι κάνοντας αυτή τη διαδικασία θα έχουμε ωφέλη για το περιβάλλον και έμεσα, μακροπρόθεσμα και οικονομικά ωφέλη. Αυτή ήταν η απορία η δική μου, και η δεύτερη που έδειξα με τους πολίτες και θυμάμαι πολύ καλά είναι πώς θα βάλουμε τον πολίτη σε μια τέτοια διαδικασία να πληρώσει παραπάνω χρήματα για τα σκουπίδια που αυτή τη στιγμή δεν τα πληρώνει. Δεν πληρώνει δηλαδή δημοτικά τέλη τα οποία είναι ανταποδοτικά για τη διαχείριση των απορριμμάτων, πληρώνει μόνο για την αποκομιδή των σκουπιδιών. Δεν πληρώνει για τη διαχείριση. Τα χρήματα τα οποία υπάρχουν για την διαχείριση των απορριμμάτων βρίσκονται σε κάποια άλλα ταμεία. Δεν είναι στο Δήμο αυτή τη στιγμή. Άρα πώς θα τον πείσουμε τον πολίτη να πληρώσει παραπάνω 30, 40, 60 ευρώ τον τόνο, και μιλάω για τη σημερινή συνάντηση που κάνουμε, που μας λένε ότι για να διαχειριστούμε θέλουμε ένα χ ποσό. Εγώ δεν είμαι της λογικής που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ο ρυπαίνων πληρώνει, εγώ είμαι της λογικής ο μη ρυπαίνων αμείβεται. Να πούμε σε επιχείρηση είναι ότι πλέον στην Κορινθία υπάρχει δυνατότητα να ξεκινήσει κάτι από τώρα. Δεν μπορούμε να πάρουμε θέση και να πούμε τι γινόταν πριν και για τα πρόστιμα. Πάντως, ειδικά για το πρόστιμο για τους ΧΑΔΑ, το οποίο ανακοινώθηκε προχθές, νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα στο νομό μας, στην περιφερειακή μας ενότητα, έστω και τώρα, αν προχωρήσει αυτή τη διαδικασία και σταματήσουν οι ΧΑΔΑ να, αν παρουσιαστεί μάλλον όλο αυτό το μοντέλο, με τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, με τις απαραίτητες ενέργειες που οι Δήμοι θα πρέπει να κάνουν. Νομίζω ότι τουλάχιστον τα πρόστιμα τα οποία πρόσφατα έχουν επιβληθεί, ακόμα δεν ξέρω αν έχουν διανεμηθεί, αν έχουν κατανεμηθεί στους Δήμους, νομίζω ότι θα μπορούν οι Δήμοι της Κορινθίας να τα αποφύγουν. Από εκεί και πέρα, ναι, πραγματικά, τα κόστη έχουν δύο επίπεδα. Το ένα είναι των προστίμων και το άλλο είναι της διαχείρισης. Έτσι. Είναι δύσκολο να βρούμε τα χρήματα για τη διαχείριση, πόσο μάλλον θα βρούμε τα χρήματα για τα πρόστιμα, έτσι. Ας ξεκινήσουμε, αυτό που είπε ο κ. Στεριόπουλος, ας ξεκινήσουμε. Ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Πολιτών Άργους για το Κομπάνι καλεί τους ευαισθητοποιημένους πολίτες να προσφέρουν φάρμακα και τρόφιμα το Σάββατο το πρωί στο χώρο της πλατείας του Αγίου Πέτρου, τα οποία θα σταλούν σε 100.000 πρόσφυγες που ζουν κάτω από συνθήκες δύσκολες στο Κομπάνι. Πίσω από τις εκρήξεις και τις φλόγες υπάρχουν πάντα οι πρόσφυγες. Την ώρα που οι μάχες μένονται στο Κομπάνι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην πλειοψηφία τους γυναικόπαιδα σύντομα θα βρεθούν στο έλεος του χειμώνα. Σήμερα, 100.000 πρόσφυγες βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην περιοχή του Σουρούτ στην νοτιοανατολική Τουρκία και ζουν μέσα σε σκηνές. Μόνο στο 1/3 των προσφύγων είναι δυνατόν να παρασχεθούν τα στοιχειώδη μέσα επιβίωσης. Η ευθύνη της διεθνούς κοινότητας είναι τεράστια. Εμείς, η Ελλάδα της κρίσης και της φτώχειας, αποφασίζουμε να σηκώσουμε ένα μέρος αυτής της ευθύνης. Η ανθρωπιστική βοήθεια αφορά στους πρόσφυγες του ηρωικού Κομπάνι που περιμένουν στο τέλος του πολέμου ώστε να επιστρέψουν μία μέρα ελεύθεροι στον τόπο που γεννήθηκαν.
παίρνουμε την πρωτοβουλία για άμεση συγκέντρωση βοήθειας σε φάρμακα, αντιβιωτικά, αντιπυρετικά, τραυματολογικό υλικών, είδη προσωπικής υγιεινής, παιδικές σπάνες και σερβιέτες και τρόφιμα, όσπρια, ζάχαρη, γάλα και κρέμες σε σκόνη για τα παιδιά. Η συλλογή θα γίνει το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου και ώρα 10 με 2 στο θεατράκι της πλατείας του Αγίου Πέτρου στο Άργος. Στην κοινωνία της κρίσης η αλληλεγγύη είναι παντού. Το θέμα του κυκλοφοριακού προβλήματος που αντιμετωπίζει το κέντρο της Τρίπολης ήρθε σε μία ακόμη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων των πολιτών ότι δεν μπορούμε να ενοχλούμε επειδή έτσι γουστάρουμε να σταματάμε στις τράπεζες να κάνουμε τη δουλειά μας. Όπως και εγώ κάθομαι και ψάχνω γύρω-γύρω κάθε πρωί να παρκάρω και φτάνω και στον Άγιο Δημήτριο και φτάνω και στο δικαστήριο του κάτω καμιά φορά να παρκάρω για να πάω στη δουλειά μου. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι δεν μπορούμε να ενοχλούμε τους άλλους. Και από την άλλη μεριά θα πρέπει κάποια στιγμή στην τροχία να υπάρχει έστω τις ώρες δραστηριότητας ένας τροχονόμος να μπορεί να ελέγχει κάποια πράγματα. Αν είναι να φτάσουμε σαν πόλη, να σηκώνουμε με τους γερανούς, να κόβουμε κλίσεις κτλ, θα πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε ένας τον άλλον τελικά σε αυτήν την πόλη. Ούτε τα κολονάκια βοηθάνε, ούτε θα βοηθήσουν, ούτε και οτιδήποτε άλλο. Να μάθουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει και όχι ό,τι μας βολεύει. Άμα θα πάτε στη Λαμπράκι, που δεν έχει κολονάκι. Μονίμως κάποιοι είναι παρκαρισμένοι και δυστυχώς δεν είναι ένας. Είναι 10 στη σειρά. Και δεν τους ενωθεί ποτέ κανείς. Και το πιο χοντρό που βλέπει κάποιος εκεί είναι ότι ακριβώς τα απέναντι πάει και παρκάρει κι άλλους. Και αυτή είναι όλη η ζωή. Νομίζω ότι είναι λάθος να αφαιρεθούν τα κολονάκια. Παρότι είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι θα υπάρχει αυστηρή αστυνόμευση και θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, πιστεύω ότι δεν θα εφαρμοστεί αυτό. Αντιθέτως, δεν νομίζω ότι τα κολονάκια δημιουργούσαν κανένα πρόβλημα σε αυτές τις οδούς. Δεν ξέρω αν η αφαίρεσή τους θα εξυπηρετήσει και θα δώσει καλύτερη λειτουργία και μεγαλύτερη εμπορική αξία στα καταστήματα. Αυτό που είναι βέβαιο είναι γιατί έτσι είναι η κυριοτροπία, είναι ότι θα έχουμε πάλι τα φαινόμενα πριν από τα κολονάκια. Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο δεν θα μπορεί να περάσει κανένας από αυτές τις ζώνες. Το θέμα είναι εάν εμείς εφαρμόσουμε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Αυτό είναι το θέμα. Και είπα κάτι πιο πριν, αν θυμάσαι σε προηγούμενο θέμα, ότι εγώ θα προβώ σε συνεννόηση με την αστυνομία. Θα παραχωρήσω, θα κάνω, θα έχει τη χρήση του γερανού με χειριστή δικό μας, με οδηγό μάλλον δικό μας. Πόσο εύκολο. Είναι πανεύκολο. Εντάξει. Και θα δούμε πόσοι πονηρίδες υπάρχουν και σταματάνε εκεί πέρα, γιατί και τώρα σταματάνε, γιατί το ξέρετε. Είναι μόνο καθαρά συμφέρον των καταστηματικών και τίποτα παραπάνω. Εις βάρος της κοινωνίας, εις βάρος των δημοτών. Οπωσδήποτε τα κορονάκια σε αυτούς συγκεκριμένα τους δρόμους βάλανε σε τάξη την κυκλοφορία. Να πάμε λοιπόν σε 50 ακόμα πόλεις να δείτε οι 3, 4, 5 και δικοί τους δρόμοι πως είναι οριοθετημένοι σε σχέση με την κυκλοφορία και με τα κάγκελα στις άκρες. Και όχι τα κάγκελα των 70 και 80 πόντων, δεν υπάρχει λόγος για να το καταλάβετε. Έτσι, και εγώ δεν θύμωσα ποτέ ότι είμαι συνήγορος και ασκώ το επάγγελμα του δικηγόρου για να υπερασπίζομαι τα μαγαζιά. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας, προστάτητα του πυροβολικού και με λαμπρότητα τελέστηκε ο ερχαιρετικός εσπερινός στον Ένοχο Άργους, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Θηβαίδος Πορφυρίου από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, ο οποίος έχει γεννηθεί στον Ένοχο Αργολίδας. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας στο Λάλουκα πραγματοποιήθηκε μέγας πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Καλίνικου. Μεγάλη γιορτή απόψε, Αγίας Βαρβάρας. Χρόνια πολλά, έρχομαι κάθε χρόνο τέτοια μέρα στο Λάλουκα, διότι κοντά είναι το χωριό μου. Εύχομαι σε όλους τους κατοίκους της Αργολίδας χρόνια πολλά. Και να είστε καλά και καλά Χριστούγεννα. Γιατί πλέον αρχίζει ο μήνας ο εορταστικός, ο χριστουγεννιάτικος. Και μου αρέσει να βλέπω τα πάντα σωλισμένα. Η Εκκλησία μας θυμά τη μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, μιας Αγίας Μεγάλης που ανήκει στη χωρία των Μεγάλων Μαρτύρων Αγίων Γυναικών, που έδωσε μαρτυρία Ιησού Χριστού και έδωσε τη ζωή της. Εδώ βρισκόμαστε φιλοξενούμενοι απόψε στον εσπερινό του Πανηγυρίδος Ιερού Ναού, του Ενωριακού Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Λάλουκα,
προεξάρχοντας του Θεοφιλιστάτου του Επισκόπη Βιδαύρου κυρίου Καλλινίκου και είμαστε συνεορταστές μαζί με τους ενωρίτες εδώ του Λάλουκα της Αγίας Βαρβάρας. Ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός διαπρεσβειών της Αγίας Ενδόξου του Μεγαλομάρτυρου της Βαρβάρας να χαρίζει δύναμη, υγεία και κάθε καλό σε όλους. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Εξαιρετική εκδήλωση πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης στο Μποσουλοπούλιο Θέατρο του Άργου οι μαθητές των εκπαιδευτηρίων Απόστολος Παύλος του Ισθμού της Κορίνθου, αφιερωμένη στον βίο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, την οποία παρακολούθησε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδας, κ. Νεκτάριος. Έχουμε μία εκδήλωση για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Φέτος κλείνουν τα 300 χρόνια από τη γέννησή του. Και είναι ευκαιρία να θυμηθούμε τη μεγάλη προσφορά αυτού του ανθρώπου, ο οποίος έκανε 4 περιοδίες και βρήκε μια χώρα στα πρόθυρα του εξισλαμισμού και αφελληνισμού και με το τεράστιο έργο που έκανε κατάφερε να ανακόψει αυτή την πυρκαγιά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο να τον τιμούμε, εμείς οι ίδιοι χρειαζόμαστε, για να παίρνουμε παράδειγμα από τη ζωή του. Ήρθε σήμερα λοιπόν το ιδιωτικό σχολείο Απόστολος Παύλος από την Κόρινθο και θα μας κάνουν αυτή την παράσταση. Και πρόκειται για μια πολύ καλή δουλειά των παιδιών και χαίρομαι που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας και είναι σήμερα ανάμεσά μας. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αργολίδας Δεσμή Αίματος, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων στη μνήμη του νεομάρτυρα Αγγελή του Αργίου Προστάτη του Συλλόγου, διοργανώνει την Κυριακή στο Εργατοϊπαλληλικό Κέντρο Άργους επιστημονική μερίδα με θέμα «Ο Άγιος Νεομάρτης Αγγελής ο Αργίος». Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αργολίδας Δεσμή Αίματος, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων στη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρα Αγγελή του Αργίου Προστάτιου Συλλόγου μας, διοργανώνουμε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και ώρα 11 το πρωί στο Εργατοεπαλληλικό Κέντρο Άργους επιστημονική μερίδα με θέμα «Ο Άγιος Νεομάρτυρ Αγγελής ο Αργίος». Την έναρξη της ημερίδας θα την πραγματοποιήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδας, κύριος κύριος Νεκτάριος. Πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Διονύσιος Καλαμάκης, αναπληρωτής καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Οι νεομάρτυρες στην Πελοπόννησο». Δεύτερος ομιλητής είναι ο κύριος Γεώργος Πιτσινέλης, ειδικό διδακτικό προσωπικό Βυζαντινής Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Βιογραφικά του Αγίου Νεομάρτυρα Αγγελή του Αργίου». Τρίτος ομιλητής είναι ο κύριος Φώτιος Δημητρακόπουλος, καθηγητής Βυζαντινής Μεταβυζαντινής Φιλολογίας και Παλαιογραφίας και πρόεδρος Τμήματος Σλαβικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Υμνογραφικά του Αγίου Νεομάρτυρα Αγγελή του Αργίου». Και τέταρτος ομιλητής είναι ο κύριος Λεωνίδας Παπασταθόπουλος, πρώτος αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δεσμή Αίματος με θέμα «Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αργολίδας Δεσμή Αίματος και ο Άγιος Νεομάρτυρ Αργελής ο Αργίος». Μετά τη λήξη της ημερίδας θα γίνουν ερωτήσεις και συζήτηση. Καλώ όλους όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν αυτή την ημερίδα που θα μας αναπτύξουν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και για τους νεομάρτυρες στην Πελοπόννησο αλλά και για το βίο του Αγίου Αγγελή του Αργίου, να συμμετέχουν την Κυριακή το πρωί 7 Δεκεμβρίου και ώρα 11 στο Εργατοπαλληλικό Κέντρο του Άργους. Θα είναι μια σημαντική ημερίδα, γιατί από ό,τι έχουμε μάθει από τους καθηγητές υπάρχει ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό και θα όλη τη διάρκεια της ημερίδας θα αναπτυχθεί. Μια ημερίδα με θρησκευτικό χαρακτήρα αλλά και όχι μόνο, και πάνω απ' όλα ανθρώπινο.
Εμείς τιμάμε τον Άγιο Αγγελή τον Αργύριο, γιατί έχουμε αποφασίσει και τον έχουμε και προστάτη. Και χθες ήταν και η μνήμη του, 3 Δεκεμβρίου. Και στα πλαίσια τα εορταστικά, κάθε χρόνο θα πραγματοποιούμε εκδηλώσεις στην προσπάθειά μας να μάθουμε περισσότερα για το βίο του Αγίου Αγγελή. Η μερίδα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο της Κορίνθου για τα πνευματικά δικαιώματα ασμάτων και μουσικών οργάνων στα μουσικά κέντρα με ομιλητές τον πρόεδρο Εστίασης Κορινθίας Χρήστο Ντούτσικο και εκ μέρους του Δήμου την Αθανασία Χρυσταρά. Η σημερινή μερίδα έχει απότερο σκοπό την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, την επιβίωση σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και με πρώτο και σημαντικό κίνητρο την αντιμετώπιση όλων αυτών που αδιάλακτα έρχονται να εισπράξουν, θεωρώντας ότι οι επιχειρήσεις οι δικές μας είναι μόνιμα αυτές που εισπράττουν πολλά χρήματα. Δυστυχώς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αντίθετο με αυτός να επιβιώσουμε και αυτό θα κάνουμε σήμερα. Δεν θα τους δώσουμε το δικαίωμα να μας εκβιάσουν άλλο πλέον και δεν θα είμαστε το δώσουμε και σκοπό της ημερίδας, ώστε να δώσουμε εναλλακτικές λύσεις και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας πολύ καλύτερα και αυτοί θα πρέπει να γίνουν διαλλακτικοί οπωσδήποτε. Ποτέ δεν ήμασταν αντίθετοι να πληρώσουμε προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Όταν τα χρησιμοποιούμε όμως και με το κόστος που πρέπει. Ας βγάλουν ένα τύπο κατάλογο, ας έρθουν στα δεδομένα τα σημερινά. Και αυτό είναι η εύλογη αμοιβή. Πρέπει τελικά να έρθει στα σημερινά δεδομένα και όχι να μεταφράζεται από τη μία πλευρά μόνο ως δικαίωμα. Η Δημοτική Αρχή και αυτή τη φορά θα συνδράμει σε όλες τις προσπάθειες που κάνει ο ΣΕΓΕΣ να ανεβάσει το επίπεδο και την ποιότητα των μαγαζιών στην Κόρινθο. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε τις απόψεις τους, να πούμε και τις δικές μας, γιατί πρέπει να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει τα μαγαζιά να πάνε καλά, γιατί αυτό θα δώσει έτσι βήμα να αναπτυχθεί η πόλη. Μόνο από τη συνεργασία, τη δική μας, του Δήμου, των επαγγελματιών, που τους χρειαζόμαστε και για τον τουρισμό και για όλα. Την εβδομάδα είχαμε μαζέψει τους καταστηματάρχες από τα Καλάμια, ακούσαμε τις απόψεις τους. Σήμερα θα πούμε και άλλα πράγματα. Υπάρχουν καταστήματα τα οποία δεν ζουν φυσικά από τη μουσική. Ένα μεγάλο ποσοστό των καταστημάτων η μουσική είναι ως χρώμα για εμάς. Εμείς είμαστε ένας όμιλος, είμαστε η Mad Melody. Δίνουμε μουσική χωρίς δικαιώματα. Είναι κλειδωμένες λίστες, συγκεκριμένα τραγούδια, τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Αυτό το πρόγραμμα είναι κλειδωμένο, κλειδωμένη η μουσική μας, δεν αιωρείται στον αέρα, έτσι. Και όλο αυτό συνεπάγεται στο να μην υπάρχουν ούτε πνευματικά, τα εκπρόσωποι επίκαια αυτοδιαχείριση και το συγγενικό που είναι ο ΓΕΑ. Υπάρχουν γνωστοί καλλιτέχνες, πιο λίγο στο εμπορικό, στο ελληνικό κομμάτι, πάρα πολύ στο ξένο, αγγλική, αμερικάνικη μουσική και σιγά σιγά μεγαλώνει το ρεπερτόριο. Φυσικά δεν είναι και εύκολο μέχρι να δούμε ποιες συμβάσεις έχουν λήξει, ποιοι στην υπουργή, ποια. Είναι μια διαδικασία, αλλά είμαστε ένα κομμάτι αυτή τη στιγμή που έχουμε ένα όγκο μουσικής 20.000 τραγούδια. Οι άνθρωποι που ακολουθούν συστηματικά τη μεσογειακή διατροφή έχουν αυξημένες πιθανότητες να ζήσουν περισσότερα χρόνια. Σύμφωνα με μια νέα αμερικάνικη επιστημονική έρευνα, η μελέτη διαπίστωσε για πρώτη φορά ότι η συγκεκριμένη διατροφή σχετίζεται με το αυξημένο μήκος των τελομερών ή τελομεριδιών των χρωμοσωμάτων, ενός βασικού βιοδείκτη για το προσδοκίμιο ζωής. Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και του Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης με επικεφαλή στην αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιμακουλάτα Ντεβίβο, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση σε βρετανικό ιατρικό περιοδικό, ανέλησαν δείγματα αίματος από περίπου 4.700 υγιείς γυναίκες και παράλληλα εξέτασαν τις διατροφικές συνήθειές τους. Η ανάλυση έδειξε ότι όσες γυναίκες έκαναν μεσογειακή διατροφή είχαν μακρύτερα τελομερή από τις υπόλοιπες. Τα τελομερή είναι επαναλαμβανόμενα τμήματα του DNA που βρίσκονται στις άκρες των χρωματοσωμάτων, όπως πλαστικές άκρες στα κορδόνια των παπουτσιών και σταδιακά καθώς τα κύτταρα διαιρούνται, όλο και περισσότερο μικραίνουν με το πέρασμα της ηλικίας. Όσο ταχύτερα μικραίνουν τα τελομερή, τόσο πιο γρήγορα είναι η γύρανση ενός οργανισμού, ενώ το αντίθετο συμβαίνει όταν τα τελομερή φθείρονται αργά. Το στρες, η χρόνια φλεγμονή, η παχυσαρκία και το κάπνισμα είναι παράγοντες που επιταχύνουν τη συρρήκνωση των τελομερών. Η νέα έρευνα έρχεται να προσθεθεί σε πολλές άλλες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και οι οποίες αποδεικνύουν για πολλαπλά ωφέλη της μεσογειακής διατροφής για την υγεία, μεταξύ των οποίων η μείωση του κινδύνου για καρδιά και καρκίνο, γενικότερα για πρόωρο θάνατο.
Όπως ο Ντεβίβο, τα ευρήματά μας έδειξαν πως η υγιεινή διατροφή γενικά αυξάνει το μήκος των τελομερών. Όπως η πιο έντονη συσχέτιση παρατηρήθηκε στις γυναίκες εκείνες που ακολουθούν τη μεσογειακή διατροφή. Μάλιστα, ακόμη και μικρές αλλαγές στη διατροφή, στην κατεύθυνση της μεσογειακής δίαιτας, φαίνεται να έχουν θετική επίδραση στο μήκος των τελομερών. Η μεσογειακή διατροφή περιλαμβάνει πολλά φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς και πλήρη δημητριακά, μέτρια ποσότητα ψαριών και γαλακτοκομικών, λίγα και κορεσμένα λίπη και τακτική, αλλά και με μέτρο κατανάλωση αλκοόλ, ιδίως κόκκινου κρασιού μαζί με το φαγητό. Ελληνικές εταιρείες επιπλέον χωρίς ελληνικά προϊόντα. Έπιπλα με κρυφές χρεώσεις. Κρεβατοκάμαρες χωρίς στρώματα. Όχι σε μας. Έπιπλα Κοινιακός. Είμαστε η μόνη εταιρεία που οι τιμές είναι τελικές. Σύνθετο από 290 ευρώ. Σαλόνι από 590. Σετ κρεβατοκάμαρα με στρώμα από 545 ευρώ. Μεταφορά τοποθέτηση δωρεάν και στην επαρχία. Έπιπλα Κοινιακός. Ηλιούπολη, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Νίκαια, τώρα και Θηγών 501 ήλιο. Και στο tiniakos.gr. Όταν τα μετρητά τελειώνουν, έχεις ξεχασμένα μετρητά στο συρτάρι σου. Κοσμήματα, χρυσαφικά, ασημικά, λίρες, επώνυμα ακριβά ρολόγια, πολύτιμες πέτρες. Τι τα κάνεις? Στο Golden Deals γίνονται μετρητά. Αγοράζουμε ή εναχειριάζουμε στις καλύτερες τιμές με πληρωμή άμεσα της μετρητής. Πλήρης εχεμήθεια στις συναλλαγές. Λειτουργούμε με κρατική άδεια. Gold and Deals. Ενεχειροδανειστήρια Πελοποννήσου. Άργος, πλατεία Λαϊκής Αγοράς. Ναύπλιο, στάση Θανάσανας. Τρίπολη, πλατεία Πετρινού. Και στο ίντερνετ www.goldendeals.gr. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργος Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Μίλε, για άλλη μια χρονιά συνεπής στο ραντεβού της, έρχεται στην Electronet Mandas μαζί με τον σεφ Γιάννη Λουκάκο για μια επίδειξη μαγειρικής τέχνης. Δύο τυχεροί κερδίζουν πρόσκληση για δωρεάν μάθημα μαγειρικής τέχνης από τον ίδιο το σεφ. Την Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου στις 7, η Μίλε και ο Γιάννης Λουκάκος σας περιμένουν στην Electronet Mandas. Μας ενώνει η καθημερινή προσπάθεια να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μας ενώνει η ίδια υπερηφάνεια για ό,τι ελληνικό. Μας ενώνουν οι ίδιες χαρές, τα ίδια χρώματα. Τώρα μας ενώνει και κάτι ακόμα. Μία ομάδα. Η δική σας ομάδα. Είμαστε από τον ίδιο τόπο. Μας ξέρετε με το όνομά μας. Τώρα θα μας μάθετε σαν την καλύτερη ομάδα. Η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ.
και αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφός με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτριοι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 8 έως 14 βαθμούς, στα δυτικά από 14 έως 20, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 8 έως 19 και στα νησιά από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπονται νεφός με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και ζωντανά το πρόγραμμα της DR Τηλεόρασης μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από το www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκδήλωση μνήμης των 118 εκτελεστέντων στη Σπάρτη. Εμείς είμαστε μαζί αμέσως μετά με τη νυχτερινή σας ενημέρωση. Προς το παρόν, γεια σας.